Η βουλευτής Αττικής και υπεύθυνη εσωτερικών και προστασίας του πολίτη Εύη Χριστοφιλοπούλου και το μέλος εκτελεστικής γραμματείας του κινήματος αλλαγής Δημήτρης Χατζησοκράτης επισκέφθηκαν το πρωί της Πέμπτης την Κομοτηνή, συγκεκριμένα την περιφέρεια, ενώ το απόγευμα δόθηκε συνέντευξη τύπου στο Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Εμελητήριο Ροδόπης και ακολούθησε διευρυμένη περιφερειακή σύσκεψη. Έχουμε σήμερα την ιδιαίτερη χαρά να είμαστε στην πρωτεύουσα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, την Κομοτηνή, εδώ στον νομό Ροδόπης, για να συζητήσουμε σε έναν ευρύ διάλογο με όλα τα στελέχη του κινήματος αλλαγής εν ώψη των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών του Μαΐου του 2019. Η προσπάθεια του κινήματος αλλαγής ξεκίνησε ήδη από το προηγούμενο συνέδριο με τις πάρα πολύ σημαντικές και δυνατές θέσεις για την αποκέντρωση που πήραμε στο συνέδριό μας. Έτσι, το κίνημα αλλαγής θέλει ένα τρίτο μεγάλο κύμα αποκέντρωσης με ισχυρές περιφέρειες με αναπτυξιακό ρόλο και συγκεκριμένες αποκλειστικές αρμοδιότητες, περισσότερες αρμοδιότητες στους δήμους, δήμους ισχυρούς, δήμους που έχουν το κοινωνικό κράτος ως αποκλειστική αρμοδιότητα. Στην κατεύθυνση αυτή θέλουμε να επιλέξουμε τη στήριξη υποψηφίων για όλες τις περιφέρειες της χώρας και για αυτήν εδώ την τόσο σημαντική περιφέρεια που είναι η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, υποψηφίους άντρες και γυναίκες οι οποίοι μπορούν να μετουσιώσουν αυτές τις προτάσεις και αυτό το όραμα για μια πιο αποκεντρωμένη, ισχυρή πολιτεία σε συγκεκριμένες προτάσεις που αφορούν την αναπτυξιακή διαδικασία εδώ, τις μεγάλες προκλήσεις αλλά και τις τεράστιες ευκαιρίες που αντιμετωπίζει εδώ η Θράκη και η Ανατολική Μακεδονία και πιστεύουμε πολύ ότι θα βρούμε αυτές τις υποψηφιότητες και ότι ο ευρύτερος χώρος στον οποίο ανήκουμε, από τις παρυφές του κέντρου μέχρι και την Ανατολική Αριστερά, θα εκφραστεί δυναμικά στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Υπάρχουν ακόμη 4-5 περιφέρειες μέσα στις οποίες και οι συγκεκριμένοι, όπου ενώ έχουμε αρκετά και πολύ αξιόλογα ονόματα να ακούγονται, ακόμη δεν έχει ξεκαθαριστεί το πιο απ' όλα ή και κάποιο άλλο μπορεί τελικά να είναι ο υποψήφιος που θα στηρίξει το κίνημα αλλαγής. Αυτό όμως είναι πολλά αυτά που έχουν βγει. Δεν θα σας πω ονόματα, γιατί. Διότι δεν έχουμε επίσημο κατάλογο. Σήμερα μπορεί να ακουστούν κι άλλα. Γι' αυτό θα επιφυλαχθώ. Θα σας πω όμως κάτι άλλο. Το γεγονός ότι σε όλη την περιφέρεια ακούγονται πολλές υποψηφιότητες και για την περιφέρεια αλλά και για τους δήμους, τους επιμέρους δήμους, από τη Δράμα μέχρι τον Εύρο, αυτό σημαίνει κάτι. Σημαίνει ότι ξανά ο κόσμος της αυτοδιοίκησης εμπιστεύεται το κίνημα αλλαγής, επιδιώκει τη στήριξή του και το ότι έχουμε πολλούς υποψήφιους, αυτό για μας σημαίνει πολύ δύναμη. Βεβαίως έχει μια δυσκολία. Κάποιοι ενδεχομένως τελικά να δυσαρεστηθούν. Πιστεύουμε όμως ότι οι διαδικασίες που έχουν ξεκινήσει στο κίνημα αλλαγής είναι διαδικασίες συλλογικές και ότι τελικά θα καταφέρουμε να στηρίξουμε ανθρώπους οι οποίοι θα πάνε την αυτοδιοίκηση και τον τόπο, τον κάθε τόπο, τον κάθε Δήμο και την περιφέρεια ένα βήμα μπροστά στην προοδευτική κατεύθυνση, στην αναπτυξιακή κατεύθυνση, στην κατεύθυνση περισσότερης αποκέντρωσης. Υπάρχουν διαβουλεύσεις οι οποίες γίνονται σε τοπικό επίπεδο και διαβουλεύσεις που γίνονται και σε κεντρικό επίπεδο. Στις περιφέρειες είναι σαφές, έχει συσταθεί Επιτροπή Αυτοδιοίκησης, στην οποία έχω την τιμή να μετέχω και εγώ και άλλα στελέχη του κινήματος αλλαγής, και εκεί λοιπόν θα υπάρξουν οι τελικές εισηγήσεις που τελικά θα αποφασίσουμε στην Κεντρική Επιτροπή του κινήματος αλλαγής για όλες τις υποψηφιότητες. Η κυρία Γεννηματά, εκφράζοντας την πάγια αντίληψή μας τον τελευταίο καιρό ότι η χώρα για να βγει από την κρίση, γιατί μπορεί να τέλειωσε το πρόγραμμα αλλά η κρίση συνεχίζεται, τα βάρη στον ελληνικό λαό είναι πάρα πολύ μεγάλα, η εποπτεία συνεχίζεται, τα 99 χρόνια των ακινήτων μας στο υπερταμείο συνεχίζονται, όλα αυτά συνεχίζονται και δεν είναι εύκολο σε μια Ευρώπη που κλειδωνίζεται να βγούμε από την κρίση. Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν η κυρία Γεννηματά και εμείς όλοι στο κίνημα αλλαγής λέμε ένα πράγμα, ότι μόνο με εθνική συνεννόηση θα μπορέσει η χώρα πραγματικά να ξεπεράσει την κρίση. Και εθνική συνεννόηση μπορεί να σημαίνει μια κυβέρνηση ευρύτατη, όπου δημοκρατικές δυνάμεις όλου του τόξου του ευρωπαϊκού μπορεί να συμμετέχουν, αλλά μπορεί να σημαίνει και ψήφους συνεννόησης για μείζονο σημασίας εθνικά θέματα, που δεν είναι μόνο τα εθνικά μας θέματα, αλλά είναι και ζητήματα που αφορούν την οικονομία, το χρέος, αλλά και
την παιδεία, το ασφαλιστικό, την προοπτική των νέων, την επάνωδο των νέων. Είναι ανάγκη οι πολιτικές δυνάμεις να συνεννοηθούμε, αυτό λέει το κίνημα αλλαγής, και να συνεννοηθούμε όπως έκαναν οι Κύπριοι αδελφοί μας και βγήκαν πραγματικά από τα μνημόνια, όχι βγήκαν τάχα μου. Γιατί αν είχαμε βγει από τα μνημόνια, τότε ο κύριος Τσίπρας δεν θα ζήταγε την άδεια για να μην κόψει τις συντάξεις. Αν είχαμε βγει από τα μνημόνια, είναι σαφές ότι είμαστε μέσα για μέσα. Μπορεί να έχει τελειώσει το μνημόνιο, αλλά υπάρχει ένα άλλο, τέταρτο άτυπο μνημόνιο. Η εποπτεία που έχει υπογράψει ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Καμένος. Η σημερινή παρουσία μας εδώ έχει κύριο στόχο να μπορέσει ο χώρος, το κίνημα αλλαγής, να καταλήξει στην κεντρική πρότασή του για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, περιφερειακές κυρίως, και να συζητήσουμε και τα άλλα θέματα που αφορούν τις υποψηφιότητες των μεγάλων δήμων. Αυτό όμως που πρέπει να δούμε αυτή τη στιγμή είναι σε ποια φάση βρισκόμαστε, και αυτό είναι που μας ενδιαφέρει, σε αυτό θέλω να αναφερθώ περισσότερο. Λοιπόν, έχουμε ήδη δει ότι οι βασικές πολιτικές δυνάμεις πριν από το εκλογικό έτος 2019 έχουν διαταχθεί. Παρουσίασαν στη Θεσσαλονίκη τη Θεσσαλονίκη του Τσίπρα και τη Θεσσαλονίκη του κυρίου Μητσοτάκη. Απ' τη μια ο κύριος Τσίπρας λέει, τα ρίχνει όλα μια συνολική πρόταση που μιλάει αναδιανομή του εισοδήματος, και από την άλλη ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος μιλάει για την παραγωγή και την επιχειρηματικότητα. Και το κάθε ένα από τα δύο είναι σωστά, αλλά δεν φτάνει. Δεν είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη για μια πολιτική δύναμη, μια συγκροτημένη πολιτική πρόταση. Εμείς ως κίνημα αλλαγής λέμε, χρειαζόμαστε σε κάθε περίπτωση να ενισχυθεί η παραγωγή και η επιχειρηματικότητα για να μπορέσει να γίνει η αναδιανομή. Αυτή είναι, αν θέλετε, η σοσιαλδημοκρατική πρόταση στην οποία εμείς στηρίζουμε. Παραγωγή, επιχειρηματικότητα και αναδιανομή, το ένα συνδεδεμένο με το άλλο. Χωρίς το ένα δεν περπατάει το άλλο. Αυτή είναι η δικό μας πρόταγμα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει η ανάγκη ο τόπος να βαδίσει, ξεπερνώντας τις μεγάλες δυσκολίες και την κρίση που έχουμε και βιώνουμε. Είναι μεγάλη κρίση που βιώνει η χώρα. Και δεν φαίνεται πως έχει ξεπεραστεί. Το πρόβλημα των τραπεζών που αντιμετωπίζουμε αυτές τις μέρες είναι έκφραση πολλαπλών προβλημάτων που δείχνει ότι από τα πράγματα δεν τα έχουμε ξεπεράσει. Άρα, η δική μας πρόταση που λέει, η πρόταση του κινήματος αλλαγής που λέει, ελάτε αυτή τη στιγμή στη βάση ενός προγράμματος, το οποίο θα θέσουμε στον ελληνικό λαό, γιατί θέλουμε σε κάθε περίπτωση να πάμε ώστε δυνατόν γρηγορότερα για τις εκλογές. Πηγαίνοντας σε εκλογές, να έχουμε ξεκαθαρίσει όλοι ότι υπάρχει πρόταση στην οποία μπορούν, γύρω από την οποία μπορούν όλα τα πολιτικά κόμματα να συμφωνήσουν. Μιλάω τα κόμματα του Ευρωπαϊκού Τόξου, και να είμαι απολύτως πιο συγκεκριμένος, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και Κίνημα Αλλαγής, να μπορέσουν να διαμορφώσουν μια πρόταση διακυβέρνησης του τόπου, αναγκαία αυτή τη στιγμή, όπου καμία δύναμη υπεύθυνη να μην είναι απ' έξω και να πετάει πέτρες, αλλά να είναι όλοι μπροστά στις ευθύνες τους, για να μπορέσουμε να πάμε ένα πράγμα χοντρά να ζητήσουμε από τους εταίρους μας, δανειστές μας. Κοιτάξτε, όσο συνεχίζεται αυτή η χώρα να είναι υποχρεωμένη να έχει 3,5% πλεόνασμα και να έχει αυτές τις δύσκολες συνθήκες για να μπορέσει να αποπληρώσει το χρέος, δεν μπορούν να προπαθήσουν τα πράγματα. Άρα χρειάζεται μια ισχυρή, ευρύτερη δυνατή κυβέρνηση, η οποία σε αυτή τη φάση θα ζητήσει αναδιαπραγμάτευση και της διαδικασίας του χρέους αλλά και του πλεονάσματος, γιατί όλα αυτά πρέπει να έχουμε ένα πράγμα, να υπάρξει δυνατότητα να υπάρξει ανάπτυξη στον τόπο. Αυτή λοιπόν την πρόταση, μία δύναμη πολιτική, δύο δυνάμεις δεν μπορούν να την εγγυηθούν, όταν μάλιστα μία δύναμη θα είναι απ' έξω και θα πετάει πέτρες. Έτσι. Χρειάζεται λοιπόν μια ευρύτερη συνεννόηση. Εμείς επάνω σε αυτή την λογική θα ζητάμε να γίνουμε ισχυρή δύναμη, προφανώς από τους πολίτες, με την ψήφο τους, έτσι ώστε να πάρουμε την τρίτη εντολή και να πάμε να βάλουμε όλες τις πολιτικές δυνάμεις μπροστά στην ευθύνη της. Είναι μια συγκεκριμένη πρόταση διακυβέρνησης του τόπου, άμεσα που την έχει αναγκαία. Η πρότασή μας για τρίτη εντολή είναι μια πολιτική πρόταση πολύ σαφής. Λέει, δεν θέλουμε
να υπάρξει αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, πρώτον. Δεύτερον, θέλουμε να υπάρχει μεγαλύτερη ενίσχυση του κινήματος αλλαγής, που σημαίνει για να πάρει τρίτη εντολή θα είναι το τρίτο κόμμα, που σημαίνει δηλαδή θα δώσουμε μάχη και θα την δώσουμε με τη Χρυσή Αυγή σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Υπάρχουν οι τριεδρικές περιφέρειες, οι οποίες είναι πάρα πολλές, είναι 15, όπου θα ξέρει ο κάθε πολίτης, άνδρας και γυναίκα, ότι ή θα ψηφίσει το κίνημα αλλαγής ή θα βγει ο υποψήφιος της Χρυσής Αυγής. Γι' αυτό η πρότασή μας είναι πολύ συγκεκριμένη και έχει και αυτό το χαρακτήρα αντιπαλότητας με τη Χρυσή Αυγή.